Γεια σας! Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για την τροφή μας, τη τοξικότητα που μπορεί να έχει, αλλά και την αλκαλική γνώση. Σε αυτό το βίντεο δηλαδή θα μιλήσουμε για το μηχανισμό ανάπτυξης των τοξικών μικροοργανισμών στο σώμα μας. Για να αναπτυχθεί ένας μικροοργανισμός χρειάζεται να υπάρχει όξινο περιβάλλον και έλλειψη οξυγόνου. Όταν αυτοί οι δύο παράγοντες συμπέσουν, παράγονται πολύ τοξικές ουσίες που ελευθερώνονται στο αίμα μας και κατά συνέπεια σε όλο τον οργανισμό μας. Με αυτόν τον τρόπο και σιγά σιγά δημιουργείται κατά βάση ένα όξινο περιβάλλον και για να καταλάβετε τι είναι αυτό, προσπαθήστε να φανταστείτε το σώμα σας γεμάτο μούχλα και μύκητες. Δεν είναι ασφαλώς και πολύ ευχάριστη η εικόνα. Δίχως καμία υπερβολή, αυτό συμβαίνει στο σώμα ενός ενήλικου δυτικού ανθρώπου που τρέφεται με βιομηχανοποιημένες και επεξεργασμένες τροφές, με ζωικές πρωτεΐνες, λιπαρά, ψητηρά, ζάχαρη και γαλακτογονικά. Στο όνομα της ταχύτητας της εργασίας και της επιτυχίας, πάψαμε να ασχολούμαστε οι ίδιοι με την τροφή μας και την προετοιμασία της. Ασφαλώς και δεν υποστηρίζω ότι για να παραμείνουμε υγιείς και ακμαίοι, χρειάζεται να παραμερίσουμε κάθε προχώρημα, αλλαγή, φιλοδοξία ή όνειρο για να φυλάμε κατσίκες στα χωριά μας ή να ποτίζουμε μποστάνια. Όταν όμως αρχίσαμε να οργανωνόμαστε στις σύγχρονες κοινωνίες όπου σήμερα ζούμε, παραδώσαμε τις ζωές μας σε ένα σύννεφο ψευτοευημερίας και ευμάρειας και σε χέρια ανθρώπων που το μόνο που τους ενδιέφερε ήταν το χρηματικό κέρδος με κάθε τρόπο. Η αλήθεια είναι πως και εμάς το ίδιο ακριβώς μας ενδιέφερε. Το οικονομικό μας όφελος. Εκείνοι θα κέρδιζαν από τις βιομηχανίες και το σύγχρονο εμπόριο και θα δημιουργούσαν ό,τι μπορούσαν καλύτερο και εμείς από τη συμμετοχή μας ως εργαζόμενοι μέσα σε αυτό το νέο κύκλο εργασιών που θα αναπτυσσόταν. Αρνηθήκαμε να δούμε ποιες θα ήταν οι επιπτώσεις στο μέλλον για την υγεία και την ευτυχία μας και δεν φροντίσαμε να δημιουργήσουμε ένα μοντέλο που θα εξασφάλιζε την οικονομική μας άνοδο και την αυθονία μας, αλλά και τη διατήρηση της ισορροπίας ανάμεσα σε εμάς και τη μητέρα φύση. Έτσι σήμερα οι τροφές αυτές, αντί να επιτελούν το φυσικό τους ρόλο ύπαρξης, δηλαδή της ενεργοποίησης, της εξισορρόπησης και της θεραπείας του οργανισμού μας, κάθε φορά που τις προσλαμβάνουμε, μετατρέπονται σε πεντανόστιμα δηλητήρια. Ίσως σε αυτό το σημείο να σκεφτείτε πως σας μιλώ συνεχώς για μία αδιέξοδη κατάσταση. Το αντίθετο. Όλα αυτά σας τα παραθέτω με τόσο θερμό και γλαφυρό τρόπο, ακριβώς για να σας πω πως ίσως έχουμε φτάσει στο πιο κρίσιμο σημείο που έχει φτάσει ποτέ η ανθρωπότητα μέχρι σήμερα. Βρισκόμαστε μπροστά σε μία γραμμή που είτε θα την περάσουμε και θα σχεδιάσουμε εκ νέου τις ζωές μας με γνώμονα τη σοφία, την ισορροπία και την αγάπη προς τον εαυτό μας και τους γύρω μας, αλλά και ολόκληρο τον πλανήτη, ή θα συνεχίσουμε την ίδια συμπεριφορά και θα αρχίσουμε να εξαφανιζόμαστε ως είδος σε πολύ λίγα χρόνια, φαντάζομαι. Ασφαλώς υπάρχει και η περίπτωση ενός θαύματος. Μπορούμε πάντοτε να ελπίζουμε στη δημιουργία ενός καινούριου, μεταλλαγμένου ανθρώπου. Ένας ανθρώπου, για παράδειγμα, με 6 μύτες, φαλακρό, με πόδια ελέφαντα, χέρια μακριά όσο ενός πιθήκου και κοιλιά που να επιδέχεται προστίκη φερμουάρ για να βάζουμε εκεί τα μικροαντικείμενά μας, αντί να τα κουβαλάμε σε τσάντες. Αυτό ειδικά με τις τσάντες μπορεί να αποδειχθεί πολύ χρήσιμο και οικονομικό. Όλες οι γυναίκες ξέρουμε πόσα χρήματα πρέπει να ξοδέψει κανείς σήμερα για την αγορά μιας καλής τσάντας. Αν συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε τη ζωή μας και το φαγητό μας με τον ίδιο τρόπο που το κάνουμε μέχρι τώρα, το μόνο που μας απομένει είναι να ελπίζουμε στη δημιουργία ενός ανθρώπινου είδους που θα μπορεί να θρέφεται και να αναπτύσσεται με τη ζάχαρη, τα τοξικά απόβλητα, τα φυτοφάρμακα, τους μεταλλαγμένους σπόρους, τις παραγεμισμένες με αντιβιωτικά αγελάδες και τη μούχλα.
Αν αυτός είναι ο άνθρωπος που φαντάζεστε και προσδοκείτε με τις πράξεις σας να επιβιώσει ως νέο είδος, εμένα θα μου επιτρέψετε την επόμενη φορά να μην σας κάνω παρέα, αλλά να πεταχτώ σε ένα πλανήτη πιο δημιουργικό και κυρίως πιο λογικό. Εάν πάλι όχι, ας θυμηθούμε τον Άλμπερτ Άινστάιν που έλεγε πως τρελός είναι εκείνος που κάνει συνεχώς ένα πράγμα με τον ίδιο τρόπο και περιμένει να πάρει άλλο αποτέλεσμα. Και ας πάψουμε να περιμένουμε ένα αποτελεσματικό θαύμα, καθώς συνεχίζουμε να φερόμαστε με τον παλιό ασύμφορο για εμάς και τις ζωές μας τρόπο. Ας αποφασίσουμε να αλλάξουμε τα σκεπτικά μας για το τι είναι πραγματικά διατροφή. Ας θυμηθούμε πως διατροφή είναι κάτι που σε θρέφει, σε αναπτύσσει και όχι κάτι που σε οδηγεί στο γύρας και στην ασθένεια, αλλά δεν πειράζει γιατί είναι νόστιμο ή δεν μου παίρνει πολλή ώρα στην προετοιμασία του. Μετακινηθείτε τώρα από λανθασμένα σκεπτικά, αρχίστε να αγαπάτε και να προστατεύετε τον εαυτό σας και όλα θα πάνε πιο καλά και από ό,τι ονειρευόμαστε. Για να διατηρήσουμε τον οργανισμό μας υγιή, χρειάζεται να διατηρήσουμε τις τιμές του pH του αίματος μας στο 7,365. Τα πάντα ξεκινάνε από μία καλή πέψη. Η διαδικασία της πέψης συντελείται σε τρία κύρια στάδια. Κανένα από αυτά δεν πρέπει να διαταραχθεί. Η δυσπεψία, ξέρετε, αρχίζει από το στόμα, από το ίδιο μας το σάλιο και συνεχίζεται στο στομάχι και στο λεπτό έντερο. Εάν η αφομοίωση των τροφών δεν γίνεται σωστά, αρχίζουν τα προβλήματα του παχαίους εντέρου. Πρώτο στάδιο πέψης. Στην πραγματικότητα, ξεκινά από το μάσημα της τροφής μας. Με τα δόντια κόβουμε και αλέθουμε, ενώ με τα ένζημα του σάλιου μας διασπούμε την τροφή. Δεύτερο στάδιο. Στο στομάχι μας πλέον, τα στομαχικά οξέα συνεχίζουν να διασπούν την τροφή μας και τα συστατικά της. Από εδώ, η χωνεμένη πια τροφή μεταφέρεται στο λεπτό έντερο που έχει μήκος 6 με 6,5 μέτρα. Άλλες τροφές διασπώνται εδώ και άλλες στο παχιέντερο. Γι' αυτό, ξέρετε, δεν είναι σωστό στα γεύματά μας να έχουμε πολλές διαφορετικές τροφές στο τραπέζι μας. Το καλύτερο είναι να τρώμε μικρά, μονοφαγικά αν είναι δυνατόν γεύματα, διαφορετικά μεταξύ τους, αρκετές φορές μέσα στην ημέρα. Έτσι θα λάβουμε την ποικιλία των τροφών χωρίς να ζορίζουμε την πέψη. Στη συνέχεια η τροφή θα ταξιδέψει στη λεωφόρο του παχαίου εντέρου, το οποίο έχει μήκος 1,5 μέτρο και διάμετρο 5 έως 8 εκατοστά και εκεί θα γίνει όλη η αφομοίωση των θρεπτικών συστατικών. Τρίτο στάδιο, το κόλο. Εκεί γίνεται η απορρόφηση του νερού και ορισμένων μετάλλων. Οι μη αφομοιωμένες ουσίες αποβάλλονται. Όταν τροφοδοτούμε τον οργανισμό μας με χαμηλής ποιότητας και πολύ φτωχές σε θρεπτικά συστατικά τροφές, τότε δεν του παρέχουμε καθόλου ορθή καύση και έτσι ευνοείται η ανάπτυξη μυκήτων και μικροοργανισμών εξαιρετικά επιβλαβών για την υγεία μας. Μόλις σας περιέγραψα ένα μικρό εργοστάσιο μέγιστης ακρίβειας. Ό,τι συμβαίνει από το στόμα μας μέχρι το κόλον πρόκειται να διαβιβαστεί και στον υπόλοιπο οργανισμό μας προκειμένου να μας δώσει ανάλογα αποτελέσματα και όπως είναι κατανοητό, η διαδικασία της πέψης αφορά το 70% του σώματός μας και των λειτουργιών του. Αν εμείς δεν παίρνουμε και πολύ στα σοβαρά με το τι θρέφουμε το 70% του οργανισμού μας, τότε σίγουρα αυτό είναι πρόβλημα σε σχέση με το τι αντιλαμβάνεται κάποιος, αλλά και με το πόση αγάπη και ενδιαφέρον έχει για την ίδια του τη ζωή και για τον ίδιο του τον εαυτό. Η τροφή είναι το φάρμακό μας, Ιπποκράτης. Αν θέλετε να μάθετε ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες για το τι έχει συμβεί σήμερα στη διατροφή μας και πώς μπορούμε να καταναλώσουμε με ευκολία περισσότερη νόστιμη
αλλά και θρεπτική τροφή, τότε αναζητήστε το βιβλίο μου για την αλκαλική διατροφή με τίτλο «Μη μασάτε». Εκεί θα μπορέσετε να μάθετε όλη την αλήθεια για τις τροφές που καταναλώνουμε σήμερα, αλλά και να βρείτε ένα πλήρες πρόγραμμα διατροφής για ένα μήνα φτιαγμένο με αγάπη και μεράκι από το σεφ Νίκο Παπαϊωάννου. Σας αφήνω από κάτω το link για να μπορέσετε να επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας και να κάνετε μια ελεύθερη περιήγηση μέσα στο βιβλίο μας. Αν σας άρεσε αυτό που είδατε, μην ξεχάσετε να μας δώσετε ένα like, να κάνετε εγγραφή και να μοιραστείτε το βίντεο για να μπορέσουμε να ταξιδέψουμε όσο πιο μακριά γίνεται.